κάνω εδώ. Το μιλάω σε αυτό. Λοιπόν, κυρία Λάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε μια διεθνώς αναγνωρισμένη βιολόγος. Έχετε γράψει και έχετε ασχοληθεί με τις σχέσεις θρησκείας και επιστήμης. Θα θέλω να μου πείτε ποιοι σας επηρέασαν σε αυτό το ενδιαφέρον σας. Για τη θρησκεία ή για την επιστήμη? Για τις σχέσεις τους, γιατί έχω δει ότι έχετε κάνει και μεταφραστικό έργο. Ειδικότερα σκέφτηκα όλο αυτό το πρόβλημα όταν μετέφραζα ένα βιβλίο σχετικά με το δαρβινισμό μιας Αμερικανίδας που ήταν η πρόεδρος του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Αμερική. Της Eugenie Scott. Και με αυτή έχω συζητήσει πάρα πολύ τηλεφωνικά. Δεν μπόρεσα να τη φέρω όταν παρουσίασα το βιβλίο στην Ελλάδα, πάνω σε αυτά τα θέματα που απασχολούν κυρίως στην Αμερική. Γιατί εμένα δεν με είχε απασχολήσει ποτέ το θέμα της θρησκείας. Ένιωθα ότι γεννήθηκα άθεη. Θεωρώ όμως ότι έχω μεταφράσει ένα άλλο βιβλίο που είναι ο Διάλογος του Jean-Pierre Sanzé, που είναι βιολόγος, αυτός που έγραψε για τον βρωμικό άνθρωπο. Ανάμεσα σε αυτόν και στον Πολ Ρικέρ. Ο Πολ Ρικέρ είναι ένας φιλόσοφος, ο οποίος ήταν και θρησκευόμενος και με τον οποίο όταν μετέφραζα το βιβλίο ερχόμουν σε τηλεφωνική επαφή και μπορούσα να κατανοήσω ότι οι άνθρωποι έχουν, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δεν επηρεάστηκα όμως ποτέ εγώ να προσεγγίσω οποιαδήποτε θρησκεία και την Ορθοδοξία. Εκτός από το ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτή είναι, με αυτούς έχω μεγαλώσει. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση στον ιστοροκαπιταλισμό σήμερα να υπάρξουν κάποια ιδιαίτερα κέρια σημεία για μια πιθανή συζήτηση αυτής της σχέσης? Ποια είναι τα κέρια σημεία που θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε για να δούμε, να εξετάσουμε αυτή τη σχέση ως εξωτερικοί παρατηρητές? Τόσο η θρησκεία όσο και η επιστήμη μιλάνε για μία ηθική. Η ηθική της επιστήμης, η ηθική της θρησκείας. Το να γίνει μία συζήτηση ανάμεσα στους δύο κόσμους, γιατί μιλάμε για δύο κόσμους εντελώς διαφορετικούς, δεν το βρίσκω άσχημο. Χωρίς αυτό να θεωρώ ότι θα μπορεί να αλλάξει τις απόψεις αυτών που υποστηρίζουν θέσεις επιστημονικές. Με φοβίζει και η λέξη, αυτή η λέξη που αφορά ο επιστημονισμός σε βάθος ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, γιατί είναι γεγονός ότι έχουμε, η επιστήμη βαδίζει πάνω σε αβεβαιότητες. Αν για αυτές τις αβεβαιότητες μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση ανάμεσα στους δύο κόσμους, δεν είμαι εναντίον, αλλά εγώ δεν θα έπαιρνα μέρος σε τέτοιες συζητήσεις. Ας πούμε, σύμφωνα με τα τελευταία που είπατε, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς της σύγχρονης επιστήμης, όπως παραδείγματος χάρη η βιοτεχνολογία, η οποία είναι κομβική για μια πιθανή αλληλεπίδραση? Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα δεδομένα, τα καινούργια της επιστήμης, μας φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και επειδή πολλοί κόσμος είναι θρησκευόμενος, ενδεχομένως η θρησκεία να μπορούσε να βοηθήσει κάποιους για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Γιατί δεν είναι μόνον οι επιστήμονες που πρέπει να αποφασίζουν για αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, πρέπει ο κόσμος να αποφασίζει. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν. Θα μπορούσε να γίνει και πάνω σε αυτό το επίπεδο κάποια συζήτηση ανάμεσα στους επιστήμονες, όπως και σε άλλους, όχι μόνο στους επιστήμονες, σε συλλογικότητες μέσα στις οποίες θα υπάρχουν και θρησκευόμενοι και της Ορθοδοξίας. Θα μπορούσαν να βγουν ορισμένα συμπεράσματα για το πώς βλέπουμε την πρόοδο της σύγχρονης επιστήμης και ως πού θέλει να φτάσει η επιστήμη με την περιέργειά της. Πιστεύετε ότι η Ορθοδοξία έχει τα ανάλογα εργαλεία αυτή τη στιγμή για να ασκήσει τέτοιου είδους κριτική πάνω στο επιστημολογικό έργο?
Δεν ξέρω πάρα πολλά για την Ορθοδοξία και δεν θα ήθελα να μπω σε ένα τομέα τον οποίο δεν γνωρίζω. Έχω βρεθεί όμως σε πάνελ που υπήρξαν και άνθρωποι φωτισμένοι από τη θρησκεία και μάλιστα με είχε καλέσει κάποτε ο δεσπότης της Ναυπάκτου για να μιλήσω για τη βιοτεχνολογία. Υπάρχουν κάποιοι φωτισμένοι από αυτόν τον χώρο που ξέρουν πάρα πολλά και είναι και επιστήμονες και οι ίδιοι. Αλλά δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Άρα θα μπορούσε η Ορθόδοξη παράδοση να έρθει σε διάλογο με τέτοιους επιστημονικούς τομείς αιχμής. Εδώ θα έπρεπε να το δεχτούν. Θα μπορούσε. Ενδεχομένως όλα μπορούν να συμβούν σήμερα. Χωρίς το διάλογο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα που μας δένει και τις κρίσεις που υπάρχουν, σαφώς η θρησκεία για αυτούς που είναι θρησκευόμενοι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς τους καθοδηγεί. Θα μπορούσε να γίνει τέτοια συζήτηση για να μπορούν και αυτοί που είναι της Ορθοδοξίας να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα στα οποία έχουν εσφαλμένη εντύπωση. Ας πούμε η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε τον Δαρβίνο πριν από κάμποσα χρόνια, ενώ στην Ορθοδοξία πάρα πολλοί δεν δεχόντουσαν να κουβεντιάσουν για την εξέλιξη. Έχω την εντύπωση ότι και εκεί αλλάζουν τώρα τα πράγματα λίγο. Οι οποίοι γύρουν αρκετά ερωτήματα για τη σύγχρονη κοινωνία. Θεωρείτε ότι αυτό ενέχει προκλήσεις για τη θρησκεία αλλά και για την επιστήμη, για ένα σκεπτόμενο επιστήμονα? Υπάρχουν ερωτήματα κατ' εξοχή για τον επιστήμονα. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε, να καταλάβουμε τι σημαίνει συνθετική βιολογία, τι συνθέτουν. Ακόμα τεχνητή ζωή, όταν λέμε τεχνητή ζωή, δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι ότι χρησιμοποιούν γονίδια από κάποιους οργανισμούς που τα περνάνε σε άλλους οργανισμούς ή μπορούν να φτιάξουν από υλικό ένα γονίδιο. Είμαι όμως πολύ επιφυλακτική σε όλες αυτές τις καινούργιες απαιτήσεις της επιστήμης. Ενδεχομένως μετά από χρόνια να βγουν πράγματα που σε αυτά που εγώ εναντιώνομαι να είναι σωστά. Έχω την αβεβαιότητά μου πάνω σε αυτά η ίδια. Πιστεύετε, να περάσουμε σε έναν άλλο τομέα, πιστεύετε ότι η συζήτηση περί επιστήμης και ορθοδοξίας είναι μια συζήτηση περί γνωστικών πεδίων, γνωσιολογική? Όχι. Δεν ξέρω, εδώ και χρόνια έχουμε δει πάρα πολλούς μαρξιστές οι οποίοι ξαφνικά εγκατέλειψαν τον μαρξισμό και Γκαροντί για παράδειγμα και στράφηκαν προς τη θρησκεία. Οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε κάποιες αγωνίες και σε κάποια φάση με αυτές τις αγωνίες πλησιάζουμε δόγματα που δεν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα προσεγγίσουμε προηγούμενα. Ναι. Προσωπικό αδιέξοδο πιο πολύ παρά συζήτηση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να συζητήσω παραπάνω, να εξηγήσω εγώ τι ξέρω, πώς βλέπω την εξέλιξη της ζωής των ειδών, του πλανήτη, τα κύματα του σύμπαντος, αυτά να τα εξηγήσω εγώ σε κάποιους που προέρχονται από την Εκκλησία να τα ακούσουν, ναι. Ναι, βέβαια είναι, διότι όταν μιλάνε για την αλήθεια, τι σημαίνει επιστημονική αλήθεια, τι σημαίνει και ήδη όταν παίρνουν κατά γράμμα αυτά της Καινής Διαθήκης και τη δημιουργία του κόσμου και με αυτά εκφράζουν στο πολύ κοινό και είναι τραγικό να μπαίνει κάποιος να είναι δάσκαλος στην τάξη
μετά από έναν θεολόγο ή έναν ιερωμένο που διδάσκει στο σχολείο και να πρέπει να του μιλήσει για αυτά τα απλά πράγματα, πώς άλλαξε ο πλανήτης, πώς σχηματίστηκαν τα πρώτα μόρια της ζωής, πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι μικροοργανισμοί και πώς από αυτούς τους πρώτους μικροοργανισμούς που είναι οι πρόγονοί μας φτάσαμε στην δημιουργία και του ανθρώπου, που δεν είναι το τελικό στο φυλογενετικό δέντρο. Γι' αυτό είναι δύο κόσμοι εντελώς ασύμβατοι. Ήσασταν επί αρκετό καιρό μάχημοι εκπαιδευτικός. Αντιμετωπίσατε τέτοια κατάσταση σε σχολείο, στο σχολείο? Ναι, αντιμετώπισα. Δίδασκα στο Πολυκλαδικό και δίδασκα μετά από σε κάποιο τμήμα μετά το μάθημα των θρησκευτικών, όπου ο ιερέας που το δίδασκε, ο οποίος είχε 7 παιδιά, είχε πραγματικά απόψεις φρικιαστικές. Έδειχνε, ας πούμε, στα παιδιά διάφορα φιλμ, πώς γίνεται, τι σημαίνει έκτρωση. Έδειχνε πράγματα που δεν μπορούσα μετά να ηρεμήσω τα παιδιά και να τους μιλήσω εγώ για αυτά που ήθελα να τους μιλήσω. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς η εξέλιξη δεν διδάχθηκε ποτέ στα σχολεία. Ναι, δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Ναι. Έχει 5 ώρες νομίζω στο τέλος της τρίτης γυμνασίου. Ναι. Και η εκπαιδευτική, το θέμα της εξέλιξης των οργανισμών δεν είναι μία θεωρία, είναι πολλές θεωρίες και η ίδια εκπαιδευτική και η βιολόγοι ακόμη δεν έχουν διδαχθεί στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν αυτά τα απλά πράγματα, να δείξουν στα παιδιά πώς ξεκινήσαμε από τους πρώτους μικροοργανισμούς μέσα στις θάλασσες όταν σχηματίστηκε το νερό και βασίστηκε η ζωή στην παρουσία του άνθρακα. Τι μεγάλη σημασία παίζει ο άνθρακας για την εξέλιξη των οργανισμών. Είναι ένα θέμα, το θέμα της εξέλιξης, δύσκολο στη διδασκαλία. Όχι. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια αμοιβαία αποδοχή? Θα έπρεπε να αποδεχθούν, να αποδεχθεί η Ορθοδοξία ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια που πέρασαν για να εξελιχθεί ο πρώτος μικροοργανισμός είναι, ξέρω εγώ, δικός τους, η δική τους πρώτη ημέρα της δημιουργίας της ζωής. Θα έπρεπε αυτή να αλλάξουν τις απόψεις τους, να τις προσαρμόσουν στα καινούργια δεδομένα που δεν είναι καινούργια, στα δεδομένα από την εποχή του Δαρβίνου και από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν κάνει εδώ και 2 αιώνες. Πώς θα το κάνουν τώρα? Μακάρι να το κάνανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Τώρα το κλείσα.